Καλώς ήρθατε, κύριε Θαδασέλη. Σήμερα η εταιρεία σας επιβραβεύεται για το όλο και αυξανόμενο κύκλο εργασιών της και την ανωδικά οικονομική της πορεία. Μιλήστε μας για την επιχειρηματική πολιτική που εφαρμόζετε. Ο τζίρος δεν ήταν, ας πούμε, ο αυτοσκοπός της όλης υπόθεσης, όσο να είναι κερδοφόρα η εταιρεία και ιδίως σε μια εποχή κρίσης. Σκληρή δουλειά, προϋπολογισμοί αυστηροί για να πετύχουμε το αποτέλεσμα. Αυτό λοιπόν ήταν το μυστικό της επιτυχίας. Αποτελεί κίνητρο για την επιχείρησή σας η σημερινή βράβευση? Έχει δύο όψεις το νόμισμα. Το ότι επιβραβευόμαστε για αυτό που κάναμε μέχρι τώρα είναι η μία όψη. Το να διατηρήσεις και να αυξήσεις αυτό που είσαι τώρα είναι η δεύτερη όψη. Η αναγνώριση φυσικά είναι πολύ θετική. Πολύ ωραία. Η δραστηριοποίηση της εταιρείας ξεκίνησε σε μια οικονομικά δύσκολη περίοδο για την Ελλάδα. Παρ' όλα αυτά όμως, εσείς τολμήσατε και από τα αποτελέσματα φαίνεται ότι τα καταφέρατε και μάλιστα πολύ καλά. Ποιο είναι, πιστεύετε, το μυστικό στην περίοδο της κρίσης που τα καταφέρατε? Λοιπόν, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου έγινε παραμονή των capital control. Οπότε ξεκινήσαμε τη χειρότερη στιγμή, στη χειρότερη κατάσταση. Σκληρή δουλειά, πολύ αυστηροί προϋπολογισμοί και επικέντρωση σε νης αγορές. Ήσασταν σίγουροι ότι θα πάνε όλα καλά? Υπήρχε η εμπειρία, είπαμε, η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου έγινε την παραμονή των capital control. Ήταν μονόδρομος να πάμε μπροστά. Δεν είχαμε πισωγυρίσμα. Τέλεια, πολύ ωραία. Πρόσφατα η εταιρεία επέκτηνε τις δραστηριότητές της και στην εμπορία καλλυντικών στον χώρο του φαρμακείου. Μιλήστε μας για τη νέα αυτή εμπορική κίνηση. Αυτό ήδη είναι παλιό. Έχει περάσει ένας χρόνος από τότε που ξεκίνησε η συνεργασία με την ΑΟΣ Bioderma, όπως είναι γνωστή. Τώρα λανσάρουμε και την Estender, μια δεύτερη σειρά. Το καινούριο παιδάκι μας είναι Medical Device. Πολύ ωραία. Ποια είναι τα μελλοντικά επενδυτικά σχέδια της εταιρείας σας σε νέα προϊόντα και σε ανθρώπινο δυναμικό? Είμαστε ήδη σε μια κατάσταση κατασκευής εργοστασίου με κάποια πρότυπα υψηλής τεχνολογίας για βραχύβια φάρμακα. Αυτό σημαίνει ότι θέλουμε πολύ εκπαιδευμένο και υψηλά με πολύ high qualification προσωπικό για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε σε αυτό το σκέλος. Το δεύτερο σκέλος είναι θέλουμε να πατάμε σε διάφορους πυλώνες γιατί η Ελλάδα ακόμα δεν έχει σταθεροποιηθεί. Όπως είπα και πριν με τα medical device, είναι ένα καινούριο τμήμα που ξεκινάει στην εταιρεία. Προβλέπουμε σε μια αύξηση προσωπικού γύρω στα 10 με 15 άτομα για να μπορέσουμε. Πολύ σημαντικό, πολύ σημαντικό. Αισθάνεστε αισιόδοξος για το μέλλον του φαρμάκου στη χώρα μας? Εκτιμάτε ότι αλλάζει κάτι προς το καλύτερο? Εύχομαι να αλλάζει κάτι, γιατί εδώ και 3 χρόνια προσπαθώ να κάνω ένα εργοστάσιο. Έχω μπλέξει τη γραφειοκρατία. Δεν έχει αλλάξει κάτι σημαντικά. Και γι' αυτό η στρατηγική της εταιρείας είναι να έχουμε 2 βασικούς πυλώνες, που είναι ένας είναι η παραγωγή και άλλο οι αντιπροσωπείες. Και αυτοί οι 2 πυλώνες έχουν 2 ποδαράκια. Το παραγωγικό κομμάτι σε νης φάρμακα, αυτά τα βραχύβια φάρμακα που σας προανάφερα. Και το άλλο ποδαράκι είναι καταναλωτικά προϊόντα. Το ίδιο και στις αντιπροσωπείες. Καταναλωτικά προϊόντα όπως είναι τα καλλυντικά, τα OTC κτλ. Και φάρμακα τα οποία είναι σε νης αγορές. Διαγνωστικά, ραδιοφάρμακα ή για ογκολογικούς ή ορφανά φάρμακα. Αυτή είναι η στρατηγική. Να ισορροπήσουμε το ρίσκο σε 4 ποδαράκια. Ας ελπίσουμε ότι όλα θα βγουν καλώς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.